Στην Ειρήνη Αναστασοπούλου, στη Βόνη και το Deutsche Welle τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί η Ειρήνη είναι γεγονός η εκλογή του πρώτου ακροδεξιού δημάρχου στη Γερμανία. Oh shit, here we go again. Εξελέγει υπό τη σημαία του ακροδεξιού FD. Απαράδεκτα πράγματα. Ναι, και αυτό είναι κάτι αντιφατικό. Ναι, δεν είναι μέλος του κόμματος, ούτε θα γίνει όπως είπε. Ωστόσο τον στήριξε και αυτό είναι το ανησυχητικό όπως λες. Ολέ, 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 ολέ. Είναι μια αντιφατική προσωπικότητα, διαφώνησε με την πολιτική του κορονοϊού, έκανε διαδηλώσεις εναντίον της. Δεν κακό, δεν κακό. Αντιτίθεται στην παράτυπη μετανάστευση. Με ιστορίες συνωμοσίας. Όλα ψέματα, είναι όλα artifact. Σημασία έχει ότι ο κόσμος στη Σαξονία ψήφισε το πρόσωπό του, το ακροδεξιό κόμμα στο πρόσωπό του, το οποίο ακροδεξιό κόμμα θα πρέπει να πούμε ότι κάνει περίπατο στα ανατολικά κρατήδια της Γερμανίας με πάνω από 30% και έχει ριζώσει και στα δυτικά κρατήδια. Η ακροδεξιά απλώνεται παντού, σε όλη την Ευρώπη σαν χολέρα και γλωσσάει το αυγό του φιδιού. Ο συναγωνιστής Λεπέν ανεβαίνει συνέχεια. Ο Μπερλουσκόνη καλά κρατεί. Φούτσα Ιταλία! Ζήτω! Είναι ζήτω! Έχει διψήφιο ποσοστό. Όλα αυτά προκαλούν πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε τελικά. Ο κόσμος πλέον στη Γερμανία δεν ψηφίζει το AfD, το ακροδεξικό κόμμα, από αντίδραση, αλλά από πεποίθηση. Καταπληκτικό. Αντεπενούμενο!